δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή διεκδικούν ξενοδοχοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι στο τουρισμό επισητισμό, οι οποίοι προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου και Χανίων. Όπως τόνισαν, δεν μπορούν να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες με το επίδομα ανεργίας, ζητώντας την επέκταση της χρονικής του διάρκειας, μέτρο που μπορεί, όπως είπαν, να λειτουργήσει και ως κίνητρο για την επιστροφή εργαζομένων στον κλάδο. Διαμαρτυρόμαστε για την αξιοπρέπειά μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, παρά τις υποσχέσεις της όσον αφορά την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας, μέχρι και σήμερα δεν έχει ικανοποιήσει κανένα αίτημά μας. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε 4 μήνες, να παίρνουμε και 3 μήνες Ταμείο Ανεργίας να πηγαίνουν στους 7 και τους υπόλοιπους 5 να πεινάμε. Το Ταμείο Ανεργίας έχει ξεφτυλιστεί στην κυριολεξία. Καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να δώσει λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Ζητάμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους ξενοδόχους για τη νέα συλλογική σύμβαση. Πέρασε άλλη μια σεζόν με ωράρια λάστιχο, με τους εργαζόμενους και τους συναδέρφους μας να είναι εξωθενωμένοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα βιοπορισμού, γιατί με 5 μήνες μέσος όρος δουλειάς που έχουν οι συναδέλφοι μας, δεν μπορείς να ζήσεις για 12 μήνες. Οι διανομής αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους εισφορές, μηχανάκια δεν δικαιούνται άδειες. Με μηχανοκίνητη πορεία, έχοντας ως αφετηρία το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ξενοδοχοϊπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισητισμό έφτασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου διαμαρτυρήθηκαν για τις τριτοκοσμικές καταστάσεις που βιώνουν, για τα ωράρια λάστιχο και για τη μη υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Που αυτή τη στιγμή τραβάει όλη το κάρο της οικονομίας της χώρας και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει τα αυτονόητα. Και από την άλλη να βάζει χέρι στα tips των ανθρώπων που δουλεύουν καθημερινά 8 και 10 ώρες. Ζητάνε επίδομα ανεργίας όταν μένουν άνεργοι, ζητάνε την επιστροφή του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία. Είμαστε στο πλευρό τους, είμαστε μαζί τους, καλούμε με τα ταξικά σωματεία να συμμετέχουν στην απεργία στις 20 Νοέμβρη. Κλιμάκιο της ΓΕΣΕΕ βρέθηκε στο πλευρό τους, με στελέχη της να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση. Τους αντιμετωπίζει ως άψυχα αντικείμενα, ως περσευούμενους και αναλώσιμους. Εάν στην κυβέρνηση περσεύουν οι εργαζόμενοι, σε εμάς δεν περσεύει κανένας. Για εμάς οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι πάνω από τις ανάγκες των ιδιωτικών συμφερόντων για κέρδη. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τις κατακτήσεις μας. Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει την οργή της κοινωνίας.